Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Μετά τη χθεσινή του ομιλία και την προαναγγελία μέτρων για την οικονομία, την πάταξη της φοροδιαφυγής στη δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός απάντησε σήμερα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Μαζί μας ο Γιώργος Ευγενίδης για να μας ενημερώσει, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ράνια. Ο Πρωθυπουργός έδωσε, όπως σωστά είπε, στις απαντήσεις. Υποστήριξε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει ανασχηματισμό το επόμενο διάστημα, διαψεύδοντας τα σενάρια των προηγούμενων ημερών. Υπεραμείνθηκε της λειτουργίας του επιτελικού κράτους, λέγοντας ότι λειτουργήσε ως συντονιστική δομή. Τόνισε ότι πάντα κάνει σκληρή αυτοκριτική. Ποτέ δεν είπε ότι δεν γίνονται λάθη. Υπογράμμισε. Το rotation δεν έγινε στην τύχη, σχολιάζοντας τις αλλαγές υπουργών σε σχέση με το προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα. Απάντησε για την εμπλοκή του στρατού στην καταστροφή στη Θεσσαλία, λέγοντας ότι δεν καθυστέρησε, ενώ και τα μηνύματα από το 112 εστάλησαν ορθά. Για την εσχροκέρδη, υπογράμμισε ότι θα τσακίσουμε όποιον πατήσει στην καταστροφή και αυξήσει τις τιμές. Ενώ απαντώντας και σε ερώτηση του Σταρ για τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα και την προοπτική της συνάντησής του με τον Ταγί Περντογάν την Τετάρτη, υπογράμμισε ότι η Χάγη είναι ακόμα μακριά. Πρέπει όμως να υπάρχει ένας απευθείας διάβλος επικοινωνίας, προκειμένου οι δύο χώρες που είναι καταδικασμένες από την γεωγραφία να συνεπάρχουν, να μπορούν να συζητούν και να μην υπάρχει ένταση στο πεδίο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Ευγενίδη. Το ξεπάγωμα των τριετιών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα προσμετρώνται όλων των ειδών οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και όσους αμείβονται με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τον Κατώτατο Μισθό. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με πρόσληψη πριν από το 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων θα δει αύξηση στο μισθό του την 1η Ιανουαρίου του 2025 κατά 10%, δηλαδή από τα 780 στα 858 ευρώ. Δεν τίθεται θέμα αναδρομικής εφαρμογής, αφού ο νόμος του 2012 είχε τεθεί σε αναστολή. Η προσάυξηση των μισθολογικών αποδοχών μέσω των τριετιών αφορά μόνο στον ιδιωτικό και όχι στο δημόσιο τομέα. Με τη συμμετοχή να ξεπερνά τις προσδοκίες, εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου πρόεδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και χιλιάδες πολίτες προσέρχονται σχηματίζοντας ουρές σε πολλά εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Ειρήνη Σαββοπούλου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κουμουνδούρου, Ράνια, ο ρυθμός της ψηφοφορίας είναι περίπου 250 ψήφοι ανά λεπτό. Οι εκτιμήσεις από τα 570 εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα είναι πως μέχρι και τις 2 και 4 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει περίπου 72.000 πολίτες, με ένα 20-25% να είναι νέα μέλη. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και αν όλα πάνε καλά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κόμματος, γύρω στις 9 το βράδυ, μία ώρα δηλαδή μετά το κλείσιμο της κάλπης, θα μπορούν να δώσουν ένα πρώτο ασφαλές αποτέλεσμα και το αργότερο μέχρι τις 11 θα υπάρχει και το τελικό αποτέλεσμα. Και οι 5 υποψήφοι έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα. Στις δηλώσεις τους επεσήμαναν το πόσο σημαντική είναι αυτή η ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις 5 η ώρα το απόγευμα αναμένουμε να ψηφίσει ο Αλέξης Τσίπρας σε εκλογικό κέντρο της Αθήνας, στέλνοντας με την παρέμβασή του μήνυμα ενότητας για την επόμενη μέρα. Και ένα από τα ζητούμενα, Ειρήνη, ήταν αυτό της συμμετοχής. Εσύ ήσουν από το πρωί στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου. Πώς ήταν το κλίμα, τι έλεγε ο κόσμος? Ο κόσμος, το πρόταγμα που έβαζε, Ράνια, θέλω να σου πω πως ήταν το θέμα της ενότητας. Είτε άλλος από το σοκ της συντριπτικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, οποιοδήποτε και αν ήταν το κίνητρο του καθενός, η εικόνα από τα εκλογικά κέντρα ήταν σχεδόν πανηγυρική, θα σου έλεγα. Κινητοποιήθηκαν οι πολίτες να πάνε να ψηφίσουν με μεγάλη συμμετοχή, η οποία η αλήθεια είναι ότι εξέπληξε ακόμη και τους πιο αισιόδοξους, και εκείνο που έβαζαν μπροστά απ' όλα ήταν η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη Σαββοπούλου. Συνεχίζονται στο Βόλο οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ίδρευσης. Το νερό στην πόλη αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας παραμένει ακατάλληλο για χρήση και οι κάτοικοι χρησιμοποιούν μόνο εμφιαλωμένο νερό, ακόμα και για το πλύσιμο των πιάτων. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα συνεχίζει να γίνεται από μία λωρίδα και μόνο για οχήματα κάτω των 3,5 τόνων. Γίνονται προσπάθειες να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι έως τα μέσα της εβδομάδας, οπότε και θα δοθεί στην κυκλοφορία κανονικά η Εθνική Οδός για όλα τα οχήματα.
Τώρα, νύχτα επεισοδίων στον Ασπρόπυργο από μια ομάδα ατόμων που έκαψε ένα λεωφορείο χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες. Θα μας πει τις λεπτομέρειες ο Παναγιώτης Μπούσιος. Παναγιώτη, τι έγινε? Καλό μεσημέρι, Ράνια. Λοιπόν, γύρω στα μεσάνυχτα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, στο ύψος της οδού Γενοκτονίας, περίπου 30 άτομα βγήκαν στον δρόμο, σταμάτησαν ένα αστικό λεωφορείο. Ευτυχώς δεν είχε επιβάτες, ήταν μόνο οδηγός. Τον κατέβασαν κάτω τον οδηγό, άρχισαν να σπάνε τζάμια και να πετάνε στο εσωτερικό του λεωφορείου βόμβες Μολότοφ. Τελικά το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερός. Στο σημείο ειδοποιήθηκε και πήγε η αστυνομία, μια δημιουργία των ΜΑΤ, δέχτηκε πέτρες και Μολότοφ για περίπου 2 ώρες και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι διακόπη και η κυκλοφορία στη λεωφόρο ΝΑΤΟ από τη μία παρά μέχρι τις 2:30 τα ξημερώματα. Έγιναν στη συνέχεια 8 προσαγωγές, όλοι τους όμως αφέθηκαν ελεύθεροι. Το λεωφορείο θα λείψει αύριο από όλους μας. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η ξένη σειρά Τα Φιλαράκια. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.